Έκανε ένα απολογισμό στο οποίο ο κύριος Δήμαρχος. Είπε καμία αλήθεια. Εγώ σου λέω όχι. Δεν είδα κανένα δημοσίευμα από κάπου από τόσους δημοσιογραφικούς τομείς που έχουμε ότι αυτό δεν ήταν σωστό, κύριε Δήμαρχε, είπατε. Αυτό δεν ήταν σωστό ή αυτό δεν έκανε. Ή δεν ήταν σωστό ή δεν έστεκε. Δεν είμαστε καταγράφοντας. Συγγνώμη, λέει, σας πω ένα παράδειγμα. Λέει, κάναμε την ανακύκλωση, ξεκίνησε η ανακύκλωση που με ένοιασε εμένα. Και με χρειαστούμε μόνο αυτό το παράδειγμα. Έβαλε την ανακύκλωση, πήραμε δύο αποδηματοφόρα, ήρθε τρίτο και θα έρθει σε λίγο και τέταρτο. Και δεν μίλησε κανένα. Μα καταρχήν η ανακύκλωση έχει την υπογραφή αλλούνου. Οι υπογραφές, πώς ήταν τα αποδηματοφόρα, είναι αλλούνου. Δεν θέλω να πω τι δικαίωμα. Δεύτερον, τη μήνυση του κυρίου Καμπούρη, τη μήνυση του κυρίου Καμπούρη, είναι εναντίον του ονόματός. Γιατί δεν έκανε στον κύριο Κυρίτσι τη μήνυση, αφού δεν πήρε την ανακύκλωση ο δικός του και την πήρε άλλος. Δηλαδή δεν είδα όμως κανένα να πει, δεν δημαρχέ, λέτε πολλά που δεν στέφτουν. Να σας φέρουμε συνεντεύξεις του κυρίου Κυρίτσι. Κύριε Πή, να σας απαντήσω. Να σας φέρουμε συνεντεύξεις του κυρίου Κυρίτσι όταν ήταν στην αντιπολίτευση που μας έλεγε ακριβώς τα ίδια. Λέτε εσείς. Ότι τότε που ήσασταν δημοτική αρχή δεν ρωτούσαμε, δεν κριτικάραμε. Η ανακύκλωση ανέφτασε στον Πέτρες, υπάρχουν υπογραφές. Εγώ είμαι κατηγορούμενος για πολλά πράγματα. Υπάρχουν γράμματα, υπογραφές. Βγαίνει και λέει ότι έφερα δύο απορριμματοφόρα. Μα τα απορριμματοφόρα τα δικά μου. Εγώ τα έφερα. Δεν θέλω από τη δικά μου τη υπηρεσία. Εκεί δεν ήσασταν, δεν μιλήσατε. Γιατί να μιλήσω εγώ. Να μιλήσουμε εμείς, δικηγόροι σας είμαστε. Μα τώρα. Εάν δεν με ενδιέφερε το μέλλον τη κόρη. Αν ήταν έτσι, δεν γινόμασταν δικηγόροι. Δεν ασχολούμαι καθόλου την πολιτική. Διότι είμαι λίγο πικρανός από τους κόρους, διότι ήξερα τον κύριο Κυρίτσι και το 5% μου ξαναψήφισε. Και τώρα τι βγαίνει ο κόσμος και λέει παραπονιούμαι. Γιατί παραπονιούμαι. Τον ήξερε. Να ψήφισε κάποιους άλλους. Όχι εμάς στην παράταξή μας, κάποιους άλλους. Ή να μην. Εδώ για 500 ψήφους έπρεπε να θα έβγαινε απευθείας. Και ήταν λάθος που δεν βγήκε, έπρεπε να βγει. Και το τι χάσαμε που είπατε, από τους 365 δήμους, οι 360 έχασαν. Γιατί ήταν ολιακοί, ήταν ο καλλικράτης ο ίδιος. Δεν ο κόσμος δεν ήξερε τις αλλαγές. Ήμασταν οι πρώτοι που κάναμε τις αλλαγές και δομηθήκαμε το φορτίο. Κάναμε λάθη γιατί ήμασταν καινούργοι. Ήμασταν καινούργοι. Αλλά στα δύο χρόνια γίνονται λάθη σε πράγματα που είναι στρωμένα και δεν το λέει κανένα. Ο κύριος Κυρίτσης είπε άλλαξα για να ξαναβγεί. Πρέπει να πείτε και εσείς ότι αλλάξατε για να ξαναβγείτε. Άμα δεν το πείτε. Τότε θα κάνω αυτό που κατηγορώ. Δεν γίνεται να κάνω αυτό που κατηγορώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ επειδή δεν είναι άσχημο το θέμα. Κοιτάξτε, κάποιος επικαλείται την αλλαγή του όταν διαπιστώσει ότι ο ίδιος δεν είναι καλός. Και κλείνω εδώ. Άρα, αφού ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν είναι καλός και υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αλλάξει, μένει να πιστέψουμε σε αυτή του την αλλαγή ή όχι. Να κλείσω λίγο. Πρέπει να κάνω καλή ερώτηση. Όχι, να μια ερώτηση. Άμα διευκολύνει, κάντε να τελειώνουμε. Έλα. Δύο ώρες, τελειώνεται. Έλα, να τελειώσει η υπόπιση. Νομίζω δεν είναι καλό να διαδικτύεται. Συγγνώμη, αλλά έχουμε πλαίσιο, κυρία Ρουφαμού. Έχουμε καταρχήν πλαίσιο σαν ΣΕΜΕΚ για τον χρόνο των συνεντεύξεων τύπου σωστά γίνεται. Το πρώτο σε εσά, λοιπόν, στη διαδικτύα σα ευκαιρία, απλά είτε να συνεχίσουμε. Εγώ ήθελα να ρωτήσω. Δεν είναι σωστό. Πάτε. Εγώ δεν είχα σκοπό να ρωτήσω αυτό το. Αρχικά θα σε ρωτήσω, επειδή έχει αναλωθεί όλη η συζήτηση στην Κεκπαπιά και τα λοιπά και πώς συμφωνώ μαζί με αυτά που είπατε, αν θέλετε να το θέσουμε έτσι. Είπατε για ένα κλωζιερόπλαιο που έχει έρθει, είπατε για το σοκ που έχει υποστεί ο λαός. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις. Γιατί έχει πάει 3 ώρες το μεσημέρι και δεν έχουμε ακούσει ακόμα μία πρόταση που θα ενδεχομένως να ανακουφίσει τους πολίτες. Γιατί εσείς, ναι, μεν λέτε ότι δεν θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε. Γιατί είναι αγανακτισμένοι. Θέλω να μου πείτε μία πρόταση που θέλετε. Και το δεύτερο είναι να πω στον κύριο Πή ότι εμείς προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο. Και επειδή τελευταία δεχόμαστε επιστολές από εσάς και έχετε το δικαίωμα. Την παρούσα κάτι λάθος. Ναι, αλλά δεν είναι δουλειά μας. Εμείς δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα όταν μιλεί για μια γενική συνέλευση. Γιατί εμείς θεωρείτε ότι δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Έγραψε κάποιος νοσηλευτή. Έγραψε κάποιος δημοσιογράφος. Καλώ κύριε Πή, μην λέτε τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, 3 ώρα το μεσημέρι. Σε μια έκθεση όμως δεν παρουσιάστηκε μόνο η έκθεση, μπήκε και ένας τίτλος. Κάνατε αναφορά στο μέσο, νομίζω ότι. Δεν είναι σκεμμένο. Πληρωμένη δημοσιογραφία. Μα μιλάμε. Ήταν
Νομίζω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που είπαμε. Και τώρα ότι εμείς πρέπει να είμαστε στη θέση αυτή. Θα πω κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν δεν υπάρχει λόγος να. Και είμαστε και κουρασμένοι. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να διαφωνούμε μεταξύ μας ή μεταξύ σας, πρωτίστως. Να πω λίγο για να το ξεκαθαρίσω. Λοιπόν, ακούστε. Σε σχέση με τις προτάσεις μας, θα σας πω ένα και κυρίαρχο. Εάν εμείς ήμασταν δημοτική αρχή, αυτό το χάλι και αυτή την υποτίμηση τη συνολική που υπέστη το νησί, γι' αυτό δεν μπορεί να μισθωθεί το ακταίον. Και τίποτα δεν θα μπορεί. Όλη η περιουσία και η δημοτική και η ιδιωτική περιουσία της ΚΟ έχει υποβιβαστεί. Έχει υποστεί υποτίμηση. Και η ανθρώπινη ζωή της ΚΟ έχει υποστεί υποτίμηση από τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Κυρίαρχα, λοιπόν, σας λέω ότι εμείς στο πιο κομβικό σημείο, στο πιο κρίσιμο, ήμασταν οι μόνοι που είχαμε θέση και την υποστηρίξαμε. Αυτή ήταν μια λύση. Εμείς, λοιπόν, προτείναμε την αγαπητή μου κόβη λύση. Δεν την βάζαμε περί άλλων. Δεν βγάζαμε 150 δελτία τύπου την εβδομάδα για να καλύψουμε το πολιτικό επαρξιακό μας κενό. Και σας ξαναλέω, ήμασταν μόνοι όταν είπαμε ότι πρέπει να γίνει ένα και πήγε να διαχειριστούμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό και μόνο καταδεικνύει ότι δεν διστάζουμε να παίρνουμε θέσεις. Τώρα, οι θέσεις της παράταξης, υπάρχει μια ομάδα η οποία επεξεργάζεται ανατομέα και μου δίνεται την ευκαιρία να σας πω ότι αύριο στις 1 η ώρα έχουμε μια συνάντηση με τον διοικητή, τον νέο διοικητή του νοσοκομείου μας, τον κ. Γερλανδή, να ανταλλάξουμε απόψεις. Θέλω να πω ότι τις θέσεις μας για τη δημόσια υγεία, αλλά και το ρόλο τον παρεμβατικό, τον οποίο πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση στη δημόσια υγεία, στην πρόληψη και στην πρόνοια, θα την καταθέσουμε, την δουλεύουμε και με τη βοήθεια του αγαπητού φίλου και συναδέλφου του κ. Κοπάδη. Και όταν είμαστε έτοιμοι, θα σας καλέσουμε για να κάνουμε μια ειδική θεματική συνέντευξη για τα θέματα της υγείας. Σας ευχαριστώ.